άριστα σήμερα τον Μαυροδί Μπουγαίδη. Επιστρέφουμε και πάλι στον Γκράτσο που έχουμε κοντά μας μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη από την εντυπωσιακή ΑΕΚ σήμερα, τον Μαυροδί Μπουγαίδη. Πρώτη εμφάνιση σε επίσημο μάτς από την αρχική εντεκάδα σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Τι σε βοήθησε έτσι να μπεις τόσο γρήγορα στον ρυθμό του αγώνα και της καλής απόδοσης της ομάδας σου? Καταρχάς σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί οι συμπαίκτες μου, ό,τι είχα άγχος πριν το παιχνίδι, με βοήθησαν πάρα πολύ να μπω στο παιχνίδι, να μπω δυνατά. Αυτό μου ζητήθηκε από τον προπονητή μου, αυτό προσπάθησα να κάνω. Έκανα ό,τι καλύτερο για να μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα από τη στιγμή που με επέλεξε ο προπονητής και γενικά το προπονητικό team. Πέρα από αυτά, είδαμε έναν αμυντικό στα πρώτα λεπτά να κερδίζει κατά κύματα και κατά κράτος όλες τις μονομαχίες στην αντίπαλη άμυνα. Σ' αρέσει να βγαίνεις μπροστά, να προωθήσει? Ήταν μια συγκεκριμένη εντολή του προπονητή σου αυτή? Μου ζήτησε να παίξω δυνατά και αυτό έκανα. Από τη στιγμή που είχα, όπως είπα και πριν, τη στήριξη των συμπαικτών μου, είχα πολύ θετική ψυχολογία και δόξα τω Θεώ μπορούσα να βγω σε πολλές φάσεις, να μπω δυνατά και να τις κερδίσω και να κερδίσω μονομαχίες. Αυτές τις τελευταίες μέρες, τι ήταν αυτό που συζητούσατε περισσότερο με τους παίχτες για το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Γκράτς? Μήπως νομίζεις ότι επειδή έζησες και τα όσα έγιναν στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα που χάσατε μέσα από τα χέρια σας, την έκλαψαν την νίκη, μήπως είχατε και μια απάντηση να δώσετε στους Αυστριακούς? Όντως, αυτό ήταν κίνητρο για την ομάδα. Πρέπει να παίξει δυνατά, διότι όπως είπατε και εσείς, στο πρώτο μάτς μας άξισε η νίκη. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε, ώστε να πάρει το παιχνίδι και να δείξει ότι πραγματικά άξιζε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Και κατά την άποψή σου, τα ωφέλη, τα περαιτέρω ωφέλη της ομάδας πέραν της νίκης, στους τρεις βαθμούς στο Europa League, ποια νομίζεις ότι πρέπει να είναι? Δεν να σας πω, πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκός αγώνας είναι μόνο το ένα κίνητρο για την ομάδα. Σίγουρα έπρεπε να δείξουμε, γιατί σε πολλά παιχνίδια δεν μπορούσαμε να δείξουμε την πραγματική μας εικόνα ή αν τη δείξαμε δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα αποτελέσματα. Σήμερα μας δόθηκε ευκαιρία, όπως σας είπα και πριν, μπήκαν πάρα πολύ δυνατά. Θέλαμε πολύ το μάτς, νομίζω το δείξαμε και δόξα τω Θεώ το πήραμε το μάτς και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.